Κύριε Πρόεδρε, του ΣΕΤΕ, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, είναι ιδιαίτερη χαρά μου να απευθύνω το σημερινό χαιρετισμό, καθιερωμένο χαιρετισμό στην ετήσια συνέλευση του συνδέσμου σας. Πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, δεν είχα την ευκαιρία να είμαι εδώ. Ήταν μια υποχρέωση που δεν μπορούσε να την αναβάλω. Ωστόσο, την προηγούμενη φορά ήμουνα. Θυμάμαι, είχαμε βάλει και ένα στοίχημα με τον τότε πρόεδρό σας και πήγαμε καλά. Το μοιραστήκαμε το στοίχημα. Διότι ο τουρισμός και η απόδοση του τουρισμού είναι αυτό που μας έχει κάνει περήφανος τα τελευταία χρόνια. Είναι αυτό που έχει κερδίσει όλα τα στοιχήματα και όλες τις προβλέψεις σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητά του και τα ρεκόρ που χρόνο με το χρόνο σπά. Σήμερα μου δίνεται η ευκαιρία να μοιραστώ μαζί σας ορισμένα θετικά νέα και να περιγράψω την αισιόδοξη κατάσταση που διαμορφώνεται για την επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας στη χώρα μας μετά από μία αδικαιολογήτως παρατεταμένη, θα έλεγα εγώ, περίοδο δυσπραγίας. Έως σήμερα ο κλάδος του τουρισμού ίσως να ήταν ενδεχομένως ο μοναδικός κλάδος που όχι μόνο αντιστάθηκε στο σαρωτικό κύμα της βαθιάς ύφεσης που μας έπληξε, αλλά κατάφερε, παρά τις αντίξουες συνθήκες, να αναπτυχθεί κιόλας. Σίγουρα ήσασταν το καλύτερο παράδειγμα για το τι μπορούμε να πετύχουμε όταν έχουμε πίστη και αποφασιστικότητα, ακόμα και μέσα σε χαλεπούς καιρούς, κόντρα στο ρεύμα, όπως είπε ο Πρόεδρός σας πριν, και σε αντίξουες συνθήκες. Στηρίξατε την απασχόληση όλα αυτά τα χρόνια και μάλιστα τις στιγμές που το γενικό επίπεδο της ανεργίας έφτανε στα δυσθεώρητα νούμερα του 27%. Δυσθεώρατα, θα έλεγα, όχι δυσθεώρητα, τα είδαμε. Αλλά ήταν υπερβολικά μεγάλα, ανεπίτρεπτα υψηλά για μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και συνεχίσατε να είσαστε αυτοί που επενδύετε στη θετική προοπτική της χώρας, μέσα σε δυσκολίες, όταν άλλοι επιχειρηματίες την εγκατέλειπαν άρον-άρον, υπολογίζοντας μονάχα το στενό του συμφέρον. Σήμερα όμως η κατάσταση αλλάζει. Υποσχεθήκαμε ένα δύσκολο αλλά ανορθωτικό δρόμο για τη χώρα και για την οικονομία τα τρία αυτά χρόνια και επιτέλους βλέπουμε οικονομία και η χώρα να βγαίνει σε ένα ξέφωτο. Σταμάτησε η κατάρρευση. Καταφέραμε να αντιστρέψουμε την καθοδική πορεία της ελληνικής οικονομίας και προχωράμε μπροστά με σχέδιο για την επόμενη μέρα. Πλέον το σύνολο της οικονομίας αναπτύσσεται, όχι μόνο ο τουριστικός κλάδος, και θα έλεγα ότι συμβαδίζει σιγά-σιγά με το δικό σας δυναμικό παράδειγμα. Και νομίζω πια, μετά από τρία συνεχόμενα έτη, με ρεκόρ προσελεύσεων ξένων επισκεπτών, ότι δεν θα χρειαστεί από εδώ και στο εξής να επαναλάβουμε αντίστοιχα στοιχήματα με αυτά που βάλαμε πριν από 2 χρόνια, για την πορεία του ελληνικού τουρισμού, γιατί φέτος είμαι σίγουρος ότι το ποντάρισμα θα μας βρει όλους από την ίδια πλευρά της πιθανής έκβασης και βεβαίως η πραγματικότητα θα μας δικαιώσει και θα μας επιβραβεύσει. Διότι φέτος αναμένεται για άλλη μια χρονιά να σπάσουμε ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό με τις προσδοκίες να κάνουν λόγο για περισσότερα από 32 εκατομμύρια ξένους επισκέπτες, ξένους τουρίστες. Η καλύτερη χρονιά, λοιπόν, φέτος, το 2018, στην ιστορία του ελληνικού τουρισμού. Ήδη σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία των τουριστικών εισπράξεων, η εισερχόμενη τουριστική κίνηση είναι αυξημένη κατά 12,8% σε σχέση με πέρυσι και δεν ξέρω βεβαίως κατά πόσο μια τόσο σημαντική και τόσο σπουδαία επιτυχία θα μπορούσε να υποβαθμιστεί, θα μπορούσε κανείς να την υποβαθμίσει. Βέβαια, θα μου πείτε,
Εδώ ορισμένοι προσπαθούν να υποβαθμίσουν το γεγονός ότι μετά από 8 ολόκληρα χρόνια δυσκολιών και περιπέτειας για την ελληνική κοινωνία, την ελληνική οικονομία, τη χώρα συνολικά, φέτος επιτέλους βγαίνουμε από τα μνημόνια. Ωστόσο, πιστεύω ότι και το ρεκόρ στον τουρισμό φέτος, αλλά και η έξοδος από την οκταετή περιπέτεια των μνημονίων είναι εξαιρετική σημασίας γεγονότα για τη χώρα, για την ελληνική οικονομία, αλλά και για την ψυχολογία, θα έλεγα εγώ, του κάθε πολίτη ξεχωριστά, και κανείς δεν μπορεί να τα αγνοήσει, κανείς δεν μπορεί να τα υποτιμήσει. Και λέω και για την ψυχολογία του καθενός ξεχωριστά, γιατί τα 32 εκατομμύρια των επισκεπτών που θα έρθουν φέτος στη χώρα μας, δηλαδή σε αντιστοιχεία περίπου 3 επισκέπτες για κάθε Έλληνα ξεχωριστά. Αυτά τα εκατομμύρια λοιπόν των τουριστών, των επισκεπτών, πρέπει να φύγουν με τις καλύτερες των εντυπώσεων από τη χώρα μας. Και αυτό δεν είναι υπόθεση μονάχα των ανθρώπων που εργάζονται, που δουλεύουν στον χώρο του τουρισμού. Αλλά θα έλεγα ότι είναι υπόθεση και του καθενός ξεχωριστά. Όπως βεβαίως και τα ωφέλη στην οικονομία δεν θα τα καρποθούν μονάχα οι άνθρωποι του τουρισμού. Το καλοκαίρι αυτό λοιπόν που έρχεται έχουμε πολλούς λόγους να είμαστε πιο ευδιάθετοι, πιο χαρούμενοι, πιο δημιουργικοί, γιατί αν ο ένας λόγος είναι η εικόνα μας και η καλή φιλοξενία που πρέπει να προσφέρουμε στους επισκέπτες μας, στους ξένους επισκέπτες, ο άλλος είναι ότι τα καταφέραμε, ο άλλος είναι ότι αντέξαμε, ότι επιτέλους βγαίνουμε από μια πολύ δύσκολη περιπέτεια. Σε λιγότερο από ένα μήνα θα έχουμε τελειώσει και τις τελευταίες εκκρεμότητες της τέταρτης αξιολόγησης. Και άρα με την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων θα έχουμε ξεμπερδέψει την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το τρίτο και τελευταίο πρόγραμμα. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι εργαζόμαστε όλοι επισταμένα για αυτόν τον σκοπό, ώστε στα μέσα του Ιουνίου να είναι έτοιμο και το τελευταίο νομοσχέδιο για την ψήφιση και των τελευταίων προαπαιτουμένων. Το τελευταίο νομοσχέδιο το οποίο ψηφίζει η Ελληνική Βουλή σε συνεννόηση με τους δανειστές μας. Παράλληλα, ως τα τέλη του Ιούνιου θα έχουν ολοκληρωθεί και οι διαδικασίες, οι διεργασίες για τις τελικές και οριστικές αποφάσεις που αφορούν την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Αναμένουμε λοιπόν μια συμφωνία καλά επεξεργασμένη ως προς τα χαρακτηριστικά της, με φιλόδοξη προοπτική, αλλά και κατάλληλα προσαρμοσμένη στις μακροοικονομικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας. Μια συμφωνία ικανή να πείσει τις αγορές και τη διεθνή κοινότητα ότι η Ελλάδα επιστρέφει δυναμικά και με αξιώσεις στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Και κυρίως μια συμφωνία αντάξια των προσπαθειών του ελληνικού λαού μετά από 8 ολόκληρα χρόνια επώδυνης προσαρμογής. Αυτή είναι άλλωστε, θα μου επιτρέψετε να πω, και η λύση που επιβάλλεται από την κρισιμότητα των στιγμών, τόσο για το ευρώ, το κοινό μας νόμισμα, όσο όμως και συνολικότερα θα έλεγα εγώ για το ευρωπαϊκό εγχείρημα, δεδομένων και των πρόσφατων αναταράξεων από την πολιτική κρίση στην Ιταλία. Αναταράξεις που υποδεικνύουν σε όλους μας ότι όλοι μας οφείλουμε να μην παρασυρθούμε από τα θετικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, αλλά να δώσουμε μία λύση στις διαπραγματεύσεις που έρχονται τώρα για το χρέος, μία λύση που θα κατοχυρώνει, θα εξασφαλίζει την εμπιστοσύνη των αγορών απέναντι στην ελληνική οικονομία, μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα. Και βεβαίως μία λύση που θα οριστικοποιεί το τέλος της ελληνικής κρίσης, ώστε όλοι απερίσπαστοι να εργαστούμε
στην Ευρώπη, ώστε αυτό το τέλος της ελληνικής κρίσης να αποτελέσει και το τέλος της ευρωπαϊκής κρίσης. Δηλαδή να εργαστούμε ώστε η πολιτική κρίση της Ιταλίας να μην μεταξελιχθεί και σε νέα οικονομική κρίση στην Ευρωζώνη. Και πιστεύω, φίλες και φίλοι, ότι όλοι θα δείξουν την απαιτούμενη ωριμότητα, ώστε αυτό να αποφευχθεί. Από την άλλη μεριά, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι πρέπει και η Ευρώπη να κατανοήσει δύο σημαντικές αλήθειες. Η μία είναι ότι η επιμονή στη λιτότητα για μακρόχρονικό διάστημα, χωρίς ορίζοντα ελπίδας, χωρίς προοπτική, διαβρώνει την νομιμοποίηση των οικονομικών στόχων και προκαλεί εντάσεις και διχασμό στο εσωτερικό των κοινωνιών. Και δεύτερον, ότι η περιφρόνηση της δημοκρατίας γεννά επικίνδυνες, αλλά και δικαιολογημένες, θα έλεγα εγώ, αντιδράσεις από τους λαούς. Γιατί είναι εξίσου επικίνδυνο, αλλά και απαράδεκτο, κάποιοι αφιψηλού να κουνάνε το δάχτυλο στους λαούς και να τους υποδεικνύουν πώς πρέπει να ψηφίζουν. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι η πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης βασίζεται σε μία έννοια σημαντική και έθραυστη συνάμα, στην έννοια της συνένεσης των λαών της Ευρώπης. Και αν αυτή αποσυρθεί, μπορούμε να βρεθούμε απέναντι σε φαινόμενα επικίνδυνα με αρνητικές συνέπειες για όλους. Οι εποχές, λοιπόν, απαιτούν να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να τονίσω ότι σε αυτή τη δύσκολη εκ νέου συγκυρία η Ελλάδα, και αυτό εκπλήσει πολλούς, μετά από πολλά χρόνια, δεν είναι παράγοντας αστάθειας και αρνητικών ειδήσεων, αλλά είναι παράγοντας ευστάθειας, σταθερότητας και θετικών ειδήσεων. Η Ελλάδα δεν αποτελεί μέρος του προβλήματος πια, αλλά αποτελεί μέρος της λύσης απέναντι στα προβλήματα. Τόσο σε ό,τι αφορά την οικονομική κρίση, την προσφυγική κρίση, αλλά και την κρίση ασφάλειας που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά από 8 δύσκολα χρόνια, η χώρα γύρισε πια σελίδα, ανακτώντας εμπιστοσύνη και αξιοπιστία απέναντι σε εταίρους και σε αγορές. Επιστρέψαμε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και μάλιστα σε επίπεδα που, αν και μικρότερα συγκρίσιμα με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, λογικό, καθότι δεν υπήρξε άλλη χώρα που να έχει 8 χρόνια μνημόνια, εν τούτης είναι επίπεδα που αγγίζουν υψηλό δεκαετίας για τη χώρα μας. Η ανεργία αποκλιμακώνεται με σταθερό ρυθμό, οι επενδύσεις ομοίως ανέρχονται σε υψηλό δεκαετίας και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι πια εξισορροπημένο. Στο τελευταίο ειδικά πρέπει να σημειωθεί ότι ο κλάδος σας έχει συμβάλει στο μέγιστο βαθμό. Πραγματοποιήσαμε όλα αυτά τα χρόνια μια διαφυσβήτητα τεράστια, σημαντική, σε ύψος και συνέπεια δημοσιονομική προσαρμογή. Εφαρμόσαμε ένα απαιτητικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που άλλαξε την εικόνα της χώρας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Και αυτό αποτυπώνεται με ευκρίνεια στους δείκτες οικονομικού κλίματος και επιχειρηματικής εμπιστοσύνης, στους δείκτες παραγωγής, αλλά και στις επενδυτικές παραγγελίες. Αυτή είναι όμως και η πρόσληψη της εικόνας της ελληνικής οικονομίας στο εξωτερικό. Οι διεθνείς οίκοι μας αναβαθμίζουν, οι αγορές υποδέχονται με ευνοϊκούς όρους τα ελληνικά χρεόγραφα και προετοιμάζουν την οριστική μας επιστροφή στην αυτοδύναμη αναχρηματοδότηση των υποχρεώσεών μας. Ενώ οι διεθνείς οργανισμοί και οι θεσμοί σε όλους τους τόνους επικυρώνουν και επιβραβεύουν την μεταρρυθμιστική μας προσπάθεια και την πολύ σοβαρή δουλειά που έγινε όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή η ισχυροποίηση της ελληνικής οικονομίας, και δεν είναι καθόλου ασήμαντο αυτό, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,
και ιδιαίτερα δεν είναι καθόλου ασήμαντο για το δικό σας το κλάδο, συνοδεύτηκε παράλληλα από την αντίστοιχη ενδυνάμωση της γεωπολιτικής θέσης και του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας. Είναι μια πραγματικότητα των διεθνών σχέσεων ότι όταν μια χώρα αναδιπλώνεται οικονομικά, μειώνεται σε ένα βαθμό ή τουλάχιστον έτσι εκλαμβάνεται και η γεωστρατηγική της επιρροή. Και αυτό έχει ως συνέπεια την άνοδο των εξωτερικών προκλήσεων. Χωρίς μεγαλοστομίες και με προετοιμασία, θέσαμε ως ταυτόχρονο στόχο την ανάταξη της οικονομίας μας, αλλά και την ανάκτηση του κύρους της Ελλάδας στη διεθνή γεωπολιτική σκηνή. Εμβαθύναμε τις στρατηγικές μας συμμαχίες στην περιοχή, αναλάβαμε την πρωτοβουλία των κινήσεων και λειτουργήσαμε και λειτουργούμε ως πυλώνας σταθερότητας και συνεννόησης σε μια περιοχή ευάλωτη σε κρίσεις αστάθειας. Και θα ήθελα να τονίσω, φίλες και φίλοι, ότι η επιδίωξη συνενετικής λύσης με τους βόρειους γειτονές μας, το ζήτημα της εξέβρεσης κοινά αποδεκτής ονομασίας για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των προσπαθειών μας που με υπευθυνότητα και πατριωτισμό επιχειρούμε όλο το τελευταίο διάστημα σε αυτή την κατεύθυνση που σας περιέγραψα πιο πριν. Παράλληλα, αξιοποιούμε τη γεωστρατηγική μας θέση ως πύλη εισόδου στην Ευρώπη. Αποκτούμε κέρια σημασία στον επενδυτικό σχεδιασμό μεγάλων κρατών και επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στους τομείς της ενέργειας αλλά και του εμπορίου, αναβαθμίζοντας ακόμη περισσότερο την επιρροή μας στο νότιο-ανατολικό άκρο της Μεσογείου. Αναφέρομαι στα παραπάνω γιατί γνωρίζω και από τις κατηδίαν συζητήσεις που έχουμε κάνει ότι ο κλάδος σας έχει ζωτικό συμφέρον, και ενδιαφέρον για τα ζητήματα ασφάλειας. Και ένας από τους παράγοντες, πιστεύω εγώ και θα σας το καταθέσω, ένας από τους παράγοντες που συνέτεινε ώστε να έχουμε κατά τα τρία τελευταία χρόνια διαδοχικά ρεκόρ στον τουρισμό, παρά τις αντικσότητες της ελληνικής οικονομίας, ήταν το γεγονός ότι η χώρα μας παρέμεινε ως πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας σε μια ευρύτερα έθραυστη και αποσταθεροποιημένη περιοχή όπως η περιοχή μας. Θα ήθελα λοιπόν να σας διαβεβαιώσω ότι είμαστε σε διαρκή εγρήγορση και κάνουμε πάντα προσεκτικά βήματα για να διασφαλίζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη θέση και τα συμφέροντα της χώρας, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο το ρόλο και την εικόνα της χώρας ως μιας ασφαλούς, σταθερής, της πιο ασφαλούς και της πιο σταθερής χώρας στην περιοχή. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο και δύο λόγια, ορισμένα σχόλια, σε ό,τι αφορά την προειδοποίηση ορισμένων που ακούω εδώ και καιρό να μην μετατρέψουμε την ελληνική οικονομία σε μόνο οικονομία του τουρισμού. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι αυτό προδίδει άγνοια της πραγματικής κατάστασης και μόνο ως κακόγουστο αστείο θα μπορούσε να το εκλάβει κανείς. Και αυτό γιατί όπως έχουμε παρουσιάσει στο αναπτυξιακό μας σχέδιο, στο ολιστικό αναπτυξιακό μας σχέδιο για τη μεταμνημονιακή εποχή, ο τουρισμός πράγματι είναι ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας. Όπως είναι και η ναυτιλία, ο πολιτισμός, η ακροδιατροφή, η βιομηχανία, το φάρμακο, η έρευνα, δηλαδή το ανθρώπινο κεφάλαιο και άλλα. Χαρακτηρίζουμε όμως αυτό το σχέδιο που παρουσιάσαμε τόσο στους εταίρους μας όσο και στον ελληνικό λαό ως σχέδιο ολιστικό. Γιατί για πρώτη φορά δεν πρόκειται για ένα αναπτυξιακό σχέδιο που προωθεί την διακριτή, ανεξάρτητη μεγέθυνση κάθε κλάδου χωριστά, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα,
αλλά αντίθετα για ένα σχέδιο που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την διακλαδική αλληλεξάρτηση των επιμέρους κλάδων, ώστε ο οικονομικός δυναμισμός να διαχέεται εντός της χώρας και να επεκτείνει διαδοχικά την παραγωγή σε όλο και υψηλότερα επίπεδα, αυξάνοντας παράλληλα την προστιθέμενη αξία και την απασχόληση. Αυτό το νόημα έχει άλλωστε και η δημιουργία του Φόρουμ Αγροδιατροφής, Τουρισμού και Βιομηχανίας. Θέλουμε δηλαδή η εισρωή όλο και περισσότερων τουριστών να δημιουργεί παραγωγή ζήτησης για προϊόντα ελληνικής προέλευσης από όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας και να μην διαρρέει στο εξωτερικό ως ζήτηση για εισαγωγές. Ούτε όμως και οι επιδόσεις του τουρισμού θα έλεγα ότι είναι αυτονόητες και αυτόματες. Είναι το αποτέλεσμα μιας συστηματικής δουλειάς, καλής συνεργασίας με τους φορείς και ενός συνδυασμού πολιτικών δράσεων, θεσμικών παρεμβάσεων και αναπτυξιακών εργαλείων. Και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να αναφερθώ επιγραμματικά σε μερικές από αυτές τις δράσεις. Την τριετία 15-18 εφαρμόσαμε μια σειρά παρεμβάσεων όπως την προώθηση μιας μοναδικής εθνικής φραγίδας, brand, καθώς και την προώθηση νέων νησιωτικών και υπηρετικών προορισμών ανά αγορά στόχο, την ολοκλήρωση της κωδικοποίησης της τουριστικής νομοθεσίας των τελευταίων 100 χρόνων, διαθέσιμη πλέον και σε ψηφιακή πλατφόρμα, την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης με την επαναλειτουργία των σχολών ξεναγών και τον εξυγχρονισμό των τουριστικών σχολών, την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και της λειτουργίας των επιχειρήσεων, τη χρηματοδότηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας για νέα τουριστικά σχέδια και θεματικό τουρισμό μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ με 230 εκατομμύρια ευρώ, την εφαρμογή των συστάσεων του ΟΣΑ, ώστε να μετατραπεί η Ελλάδα σε κορυφαίο τουριστικό προορισμό με θεματικές τουριστικές εμπειρίες για όλο τον χρόνο και για όλες τις περιοχές της χώρας, ενώ για την διετία 2018-19 προωθούμε επίσης μια σειρά παρεμβάσεων, όπως είναι η βελτίωση του ανταγωνιστικού πλαισίου για την προσέλκυση επενδύσεων στον τουριστικό τομέα, με βελτίωση της χωροθέτησης, της αδειοδότησης και την παροχή φορολογικών κινήτρων, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός σύγχρονου συστήματος δημόσιας τουριστικής παιδείας και η σύνδεση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με την αγορά εργασίας, η δημιουργία ενός ψηφιακού οικοσυστήματος για τον ελληνικό τουρισμό σε 4 στρατηγικούς πυλώνες, την ψηφιακή μετατροπή των υπηρεσιών προς πολίτες και εταιρείες, την ψηφιακή αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης, το ολοκληρωμένο σύστημα διαδικτυακής συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών και τη χρήση νέων τεχνολογιών στην προώθηση του τουρισμού. Παράλληλα, προχωρούμε στον εξυγχρονισμό των δημόσιων υποδομών στον τουρισμό, όπως αεροδρόμια, λιμάνια, μαρίνες, τουριστικά καταφύγια, στη νομοθέτηση, στη ρύθμιση μάλλον επιτέλους της διαδικτυακής μίσθωσης ακινήτων, το λεγόμενο Airbnb. Το νομικό πλαίσιο ολοκληρώθηκε το 2017 και ο μηχανισμός ελέγχου μπαίνει σε εφαρμογή εντός του τρέχοντος έτους, καθώς και την ανάπτυξη ενός πολύ φιλόδοξου πλαισίου πολιτικής για την προώθηση της κινηματογραφικής βιομηχανίας στην Ελλάδα, που αναμένεται να έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στη διαφήμιση του ελληνικού και στην προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, η αυξημένη τουριστική ζήτηση όμως δημιουργεί την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις στον τουρισμό, μικρού αλλά και μεσαίου και μεγάλου μεγέθους. Και ο κλάδος σας πιστεύω ότι μπορεί να πρωταγωνιστήσει στην ανάσχεση της τρομακτικής αποεπένδυσης στα χρόνια της κρίσης και γι' αυτό θέσαμε ως προτεραιότητα
στο αναπτυξιακό νόμο την ενίσχυση όσο γίνεται περισσότερων σχεδίων. Είναι εντυπωσιακό ότι στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού που λήγει σήμερα υποβλήθηκαν 7.300 ολοκληρωμένες προτάσεις συνολικού ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να τις χρηματοδοτήσουμε όλες. Ωστόσο, ο τουριστικός κλάδος, παρά την ανάγκη για μεγάλες επενδύσεις σε κτηριακές εγκαταστάσεις και άλλες υποδομές, θα έλεγα εγώ σήμερα ότι βασίζεται κυρίως στο ανθρώπινο δυναμικό του. Είναι κλάδος εντάσεως εργασίας. Πληθώρα ειδικεύσεων συνεργάζεται με επαγγελματισμό για την παροχή των διεθνώς αναγνωρισμένων τουριστικών υπηρεσιών που προσφέρουμε. Στο παρελθόν, πολλοί εργαζόμενοι, είναι αλήθεια, ότι έπεσαν θύματα της αδήλωτης εργασίας και των παράνομων πρακτικών κάποιων επιχειρηματιών στον κλάδο σας, που είχαν κοντόφθαλμη λογική. Σήμερα άκουσα με μεγάλη ικανοποίηση τον Πρόεδρό σας να αναφέρεται σε αυτό το ζήτημα και να αναφέρεται στην ανάγκη στήριξης του κινητήριου μοχλού της επιχειρηματικής σας δράσης που είναι εργαζόμενος. Και πρέπει να σας πω ότι εμείς λάβαμε μέτρα σημαντικά για την πάταξη τέτοιων φαινομένων, τόσο για τους εργαζόμενους, να τους προστατεύσουμε, όσο όμως και για να προστατεύσουμε τους συνεπείς επιχειρηματίες που αντιμετωπίζουν έναν αθέμητο ανταγωνισμό. Σήμερα πιστεύω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να θέσουμε σε πιο σωστές βάσεις το εργασιακό πλαίσιο και να προχωρήσουμε για τον λόγο αυτό μετά από 8 χρόνια στο να εξετάσουμε και το βέλτιστο επίπεδο του κατώτατου μισθού. Για κάποιους αυτό ενδεχομένως είναι έγκλημα καθοσιώσεως, αλλά για μας, θα έλεγα με ειλικρίνεια, είναι επιβεβλημένο, τόσο ηθικά όσο και οικονομικά. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι η αναδιανομή είναι ο πραγματικός κινητήρας της ανάπτυξης. Και μετά από μια μακρά περίοδο λιτότητας, τώρα που περνάμε σταδιακά σε μια καλύτερη κατάσταση, είναι δίκαιο ο κόσμος της εργασίας να λάβει και αυτό το μερίδιο που το αναλογεί από τη βελτίωση των συνθήκων. Αλλά εγώ επιμένω ότι και από καθαρά οικονομική άποψη, το επιχείρημα ότι η ανταγωνιστικότητα σημαίνει σόν και καλά χαμηλό εργατικό κόστος, έχει αποδειχθεί ότι είναι λαθεμένο επιχείρημα. Γιατί είναι πραγματικότητα και έχει παρατηρηθεί ότι όσο ελαστικοποιεί την εργασία, και αυτή είναι μια τάση στον παγκόσμιο καπιταλισμό, τόσο μειώνεται και η αποδοτικότητα της εργασίας. Για τον απλούστατο λόγο ότι οι εργαζόμενοι δεν αισθάνονται δέσμευση με την εργασία τους και δεν τους ενδιαφέρει το αποτέλεσμα της δουλειάς τους. Οικονομία όμως σημαίνει πάνω απ' όλα κοινότητα και αμοιβαία συνεργασία. Και αυτό το γνωρίζετε πολύ καλά, ιδιαίτερα εσείς οι άνθρωποι του τουρισμού, όπου η απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις σας παίζει καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα του τουριστικού προϊόντος που προσφέρετε. Πιστεύω λοιπόν ότι η βελτίωση των αποδοχών θα τονώσει την αισιοδοξία αλλά και την αποδοτικότητα του κόσμου της εργασίας. Άλλωστε, τα μεγέθη της οικονομίας που όλοι συζητάμε δεν είναι απλώς στατιστική, που μάλιστα πρέπει να αφορά κάποιους λίγους, ούτε και οι κόποι της προσαρμογής έγιναν εις μάτιν. Αλλά όλα αυτά αφορούν τον κάθε πολίτη αυτής της χώρας ξεχωριστά και είναι η συλλογική προσπάθεια που κάναμε όλοι μαζί για ένα καλύτερο αύριο. Κλείνοντας λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω προσωπικά για τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλατε, για την επιμονή σας και την αποτελεσματικότητα της δουλειάς σας, που όχι μόνο έκαναν τον κλάδο σας να αντέξει στην κρίση, αλλά να γίνει ακόμα πιο ισχυρός. Δικαίως τώρα θρέφεται καρπούς αυτής της δυναμικής ανάπτυξης του κλάδου, αλλά θρέφεται και μεγάλο μέρος της αναπτυξιακής δυναμικής ελληνικής οικονομίας. Θέλω να σας επαναλάβω
ότι η διαρκής ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, σύντομα, πολύ σύντομα, από το 2019, από το επόμενο έτος, θα αρχίσει να δημιουργεί, να αφήνει δημοσιονομικό περιθώριο, δημοσιονομικό χώρο, παρά τις δεσμεύσεις μας για 3,5% πλεόνασμα, που όπως έχει αποδεχθεί, όχι απλά τους πιάνουμε, αλλά τους υπερβαίνουμε και όλους αυτούς τους στόχους. Με δύο λόγια, θα ήθελα να σας πω και να σας επαναλάβω ότι η λιτότητα τελειώνει και αρχίζει η δυνατότητα της επέκτασης από το 19 κιόλας. Αυτό σημαίνει και ότι ανοίγονται δυνατότητες σταδιακής μεν, αλλά ουσιαστικής φορολογικής ελάφρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, στο μεσοπρόθεσμο που θα καταθέσουμε τις επόμενες μέρες στη Βουλή, για το 2017 προβλέπεται δημοσιονομικός χώρος άνω των 700 εκατομμυρίων ευρώ, για το 20 κοντά στο 1,3 δις ευρώ, δημοσιονομικός χώρος, περιθώριο. Για το 2019 αυτά τα 700 εκατομμύρια ευρώ αποφασίζουμε να πάνε στην ελάφρυνση των φόρων. Και να είστε βέβαιοι ότι μέρος αυτών των ελαφρύσεων θα αφορούν και τις δικές σας επιχειρήσεις. Ο τουρισμός αποτέλεσε πηγή αισιοδοξίας για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας στα δύσκολα χρόνια. Είμαι βέβαιος ότι στα χρόνια της ανάκαμψης μπορεί να αποτελέσει το όχημα για την υψηλή και διαρκή αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας, ώστε να δημιουργήσουμε ένα υψηλό επίπεδο ευημερίας για τη χώρα, αλλά και για τους πολίτες της. Πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε και είμαι βέβαιος ότι τώρα πια ξέρουμε και το πώς θα το πετύχουμε. Σας ευχαριστώ θερμά.